Η Βουλή της Πολωνίας ενέκρινε τέσσερις προτάσεις συζήτησης για αλλαγή του νόμου για τις αμβλώσεις, με σκοπό να χαλαρώσει τις σκληρές ρυθμίσεις που είχε εισάγει η προηγούμενη κυβέρνηση και είχαν καταστήσει σχεδόν παράνομη την άμβλωση στην Πολωνία. Κάτι που δεν σημαίνει πάντως ότι δεν πραγματοποιούνται αμβλώσεις στη χώρα. Υποστηρίζουμε 130 γυναίκες καθημερινά για να κάνουν έκτρωση, ενώ πάνω από 100 γυναίκες παίρνουν χάπια άμβλωση στο σπίτι τους. Τα προμηθεύονται μέσω ίντερνετ από οργανώσεις αξιόπιστες, ενώ άλλες γυναίκες ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να κάνουν έκτρωση, καθώς έχουν περάσει τις 12 εβδομάδες κοίησης και πρέπει να πάνε σε κλινική άλλης χώρας. Τις υποστηρίζουμε και οικονομικά και ως μέλη του δικτύου Αμβλώσεις Χωρίς Σύνορα έχουμε υπολογίσει πως δαπανήσαμε πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Οι τέσσερις προτάσεις για αλλαγή του νόμου περιλαμβάνουν και ειδική ρύθμιση ώστε να μην διώκονται όσοι βοηθούν τις γυναίκες που θέλουν να προχωρήσουν σε άμβλωση. Είναι μια μεγάλη ημέρα, μια ημέρα αλλαγής και μια ημέρα που οι κόρες και οι εγγονές μας θα θυμούνται για πάντα. Έγινε κάτι που ήταν αδύνατο να καταφέρουμε για 30 χρόνια. Μετά από 23 προσπάθειες να αλλάξουμε τον νόμο για τις αμβλώσεις, όπου όλες είχαν απορριφθεί άμεσα, επιτέλους τα καταφέραμε. Παρ' όλα αυτά, οι συντηρητικές και πιο ακραίες φωνές κάνουν λόγο για αντισυνταγματικές ρυθμίσεις που θα εξεταστούν από το ανώτατο δικαστήριο και θα πρέπει, κατά την άποψή τους, να απορριφθούν. Ψήφισα ενάντια σε κάθε μία από τις τέσσερις τροπολογίες, γιατί όλες είναι αντισυνταγματικές και πρέπει να απορριφθούν. Την ίδια στιγμή, όσοι μάχονται επί δεκαετίες για τα δικαιώματα των γυναικών, λένε πως η μάχη συνεχίζεται και τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Πιστεύω ότι κερδίθηκε η πρώτη μάχη, αλλά έχουμε πολλές ακόμα μπροστά μας και θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε πολλή δουλειά στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι σε αυτές τις επιτροπές και ποιοι θα αναλάβουν τις τροπολογίες του νόμου για τις αμβλώσεις. Είναι μια ακτίδα ελπίδας, αλλά απέχουμε πολύ από την πραγματική μας νίκη. Η ψήφος ώστε να ανοίξει ο διάλογος για τη χαλάρωση του νόμου για τις αμβλώσεις συμπίπτει με την απόφαση της Ευρωβουλής να εντάξει την άμβλωση στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.